Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Ανδρέα Τζελή. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Τζελή. Κύριε Τζελή, πώς ακούσατε την πρόταση, η οικογένεια? Το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Αλλά νομίζω ότι δεν το άκουσε. Δεν την άκουσε την πρόταση με μεγάλη έκπληξη. Μόνο η οικογένεια, αλλά και ολοκλήρη η κοινωνία. Αλλά και ειδικά αυτοί που είμαστε επί 4,5 χρόνια σε μια δίκη και έχουμε ακούσει τι έχει βγει σε αυτή τη δίκη. Πραγματικά η έκπληξη ήταν πολύ μεγάλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα πούμε με τη δικονομική σειρά και εμείς ως πολιτική αγωγή. Ναι. Και ελπίζουμε ότι θα εισακουστούμε από το δικαστήριο. Ουσιαστικά η εισαγγελέα είπε ότι δεν υπήρξε ανθρωποκτόνος διάθεση. Δεν υπήρξε εντολή από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία του Φίσα. Ότι δεν υπήρχε ο χρόνος για να δοθεί τέτοια εντολή. Και ότι δεν λειτουργεί ως εγκληματική, δεν τεκμέρεται, δεν προκύπτει από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματική οργάνωση με την δομή και τη φιλοσοφία που την προσδιορίζουν. Και ένα ερώτημα, κύριε Τζελή, είναι αν θεωρείτε ότι η κυρία εισαγγελέας υιοθέτησε πλήρως την υπερασπιστική γραμμή της Χρυσής Αυγής ή αν αντίθετα, κάνοντας και μία αποτίμηση της δίκης, δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία εκείνα που θα έδαιναν την υπόθεση, που δηλαδή θα καθιστούσαν μονόδρομο την διαφορετική εισήγηση της εισαγγελέως. Εγώ τουλάχιστον καθ' όλο το χρονικό διάστημα αυτό που είμαι στη δίκη, στο πλευρό της οικογένειας Φίσα, σας διαβεβαιώνω ότι τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Συντριπτικά. Και αυτό προκαλούσε και τις αλλεπάλληλες εκρήξεις ή τους τακτικισμούς της πλευράς της υπερασπίσεως. Για το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι. Είναι εδώ και ο Γρηγόρης ο Ψαριανός και ο Φίβος ο Κλαδιανός, οι συναδελφοί μας. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θέλω να πω δύο πραγματάκια. Εδώ έχουμε μια άγρια δολοφονία από μια οργάνωση με στρατιωτική δομή. Οι καταθέσεις ήταν συντριπτικές. Παρόλο που η δίκη αυτή καθυστερούσε επί 4,5 χρόνια επειδή δεν υπήρχε αίθουσα να διεξαχθεί. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Σε μια κυβέρνηση που ήταν βέβαια και των προοδευτικών δυνάμεων. Έτσι. Επί 4,5 χρόνια δεν μπορούσε να γίνει αυτή η δίκη. Και τώρα που φτάνει στο τέλος της, δεν έχουμε απόφαση. Θα περιμένουμε την απόφαση. Βεβαίως μπορούμε να κρίνουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και της δικαιοσύνης και του εισαγγελέα και του ανακριτή και οποιοδήποτε. Ο μέσος πολίτης, είτε είναι νοήμων, είτε δεν γνωρίζει, μπορεί να έχει ένα ένστικτο ή να περιγράψει τη γνώμη του. Μπορεί να κρίνει αποφάσεις. Εδώ λοιπόν κρίνοντας τις καταθέσεις των μαρτύρων για μια άγρια δολοφονία ενός παιδιού από μια στρατιωτική οργάνωση με στρατιωτική δομή, με εντολές, με μηνύματα στα κινητά ότι ελάτε πάμε όλοι εκεί τώρα να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε και να μην περιμένουμε τους μακρινούς. Ας πάμε εμείς οι κοντινοί. Αυτά υπάρχουν σε μηνύματα, έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο, έχουν υποθεί τερατώδη πράγματα. Πώς ήταν 17-18 άτομα γύρω από τον δολοφόνο, έτσι. Και βγαίνει μια εισήγηση της εισαγγελέως που λέει ότι ένας τρελός πήγε και μαχαίρωσε ένα παιδί και κανείς άλλος δεν είδε και δεν ξέρει τίποτα. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Λοιπόν. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό και για τη δικαιοσύνη και για τη χώρα μας και για την πολιτεία και για τον μέσο πολίτη. Είναι τραγικό. Και τι λόγο είχε η εισαγγελέας να... Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι δικαστές... Να διαφορήσει. Δεν ξέρω ποιοι δικαστές φοβούνται. Δεν ξέρω ποιοι δικαστές φοβούνται, γιατί και οι δικαστές και οι εισαγγελείς και οι ανακριτές έχουν παιδιά, έχουν οικογένειες, δέχονται απειλητικά τηλεφωνήματα, εκβιασμούς, βλέπουν ανθρώπους κάτω από την πόρτα τους που τους αγριοκοιτάνε και τους λένε θα σου πω εγώ. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις χώρες και εδώ πολύ άγρια πράγματα συμβαίνουν εδώ και χρόνια, δεν πει δεκαετίες. Και υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Όμως ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει μία δουλειά τέτοια, αν φοβάται, να μην την κάνει, να κάνει μια άλλη. Έλα, να πάει να γίνει τηλεφωνητής. Δεν μπορώ να επιτρέψετε μια παρέμβαση. Ορίστε, κύριε Τζελή. Εγώ δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα προς Θεού για την κυρία εισαγγελέα. Σεβαστή είναι η
Δεν λέω για την εισαγγελέα. Δεν λέω για την εισαγγελέα τη συγκεκριμένη. Λέω ότι υπάρχουν δικαστικοί που φοβούνται. Και το έχουν πει και οι ίδιοι. Να το κάνω σε μορφή ερώτηση εγώ, γιατί νομίζω ότι μας κάλυψε ο Γρηγόρης απολύτως για το τι συμβαίνει εκεί και τι, έχει, τι πιστεύουμε ως κοινωνία. Υπάρχει κλίμα τρομοκρατίας σε όσους συμμετέχουν στη δίκη. Δεύτερον, υπάρχει μια ερμηνεία. Γιατί αφαιρθήκαμε μόνο στο θέμα της δολοφονίας, Φίσα. Υπάρχουν και οι Αιγύπτιοι, οι ψαράδες. Οι ψαράδες και το πάμε που και το εκεί πάμε πέρα του περάματος. Είναι πάρα πολύ, πολύ περίεργα αυτά που εισηγήθηκε η κυρία Εισαγγελέας. Αν έχετε μια εικόνα και γι' αυτό, μια και ερμηνεία. Και εκεί λέει ότι δεν υπήρχε. Και... ναι, ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπήρχε πρόθεση δολοφονίας. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει οργάνωση. Και το τρίτο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι κατά πόσο αυτή η εισήγηση της Εισαγγελέως θα επηρεάζει το δικαστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι μια πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως. Μόνο προτείνει οι κύριοι δικαστές, αφού ακούσουν και εμάς και την πλευρά της υπερασπίσεως, θα βγάλουν απόφαση. Απλώς μόνο να πω στο προηγούμενο. Αυτό που ακούστηκε για μηνύματα, που βέβαια στη δολοφονία του Παύλου, ναι, ήταν εφιαλτικά αυτά που ακούστηκαν. Τα ίδια είχαμε και στην απόπειρα για μας δολοφονίας κατά των κομμουνιστών συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Και αυτό όμως ξεπεράστηκε με ένα σκεπτικό το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί λιγάκι και από εμάς τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Εισαγγελέας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Κύριε Τζελή, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.